καλημέρα και από την πέμπτη συνάντηση ιστορικών Citroën για άλλη μια ακόμα φορά στο Ζάπιο. Φέτος γιορτάζουμε τα χρυσά 100 χρόνια της Citroën, της εταιρείας που το αποτέλεσμα της το βλέπουμε εδώ, μας χάρισε όλα αυτά τα αξιολάτρια αυτά τα αυτοκίνητα και ακόμα φτιάχνει καινοτόμα αυτοκίνητα. Φέτος είχαμε την τιμή και τη χαρά να μας βοηθήσει και η ίδια η Citroën Ελλάς, Όμιλος Αγγελίδης. Και πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή οργάνωση, θα το χαρεί ο κόσμος, θα περάσει καλά και ευελπιστούμε και του χρόνου ακόμα μεγαλύτερη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και απολαύστε την προσέλευση των φίλων και των μελών με όλα αυτά τα ωραία αυτοκίνητα και εύχομαι και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ. Τα μοντέλα που βρίσκονται εδώ πέρα είναι από πότε μέχρι πότε? Είναι από το 1934, Traction Avant, είναι δίπλα μας. Πάμε στην επόμενη γενιά, DS, Βατράχου, ασφαλώς τα DSEVO ενδιάμεσα. Έχουμε ένα DSEVO του 57, του 66 και όλα μετά. Citroën Maserati, CX, GSR, BX, XM, Xanthia, όλα τα μοντέλα είναι εδώ. Να πάμε στη μαμά. Citroën λέει το όνομα. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Ο Γιάννης Χωραβάς είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας. 100 χρόνια ιστορίας, 100 χρόνια καινοτομίας. Νομίζω σε αυτή την εκδήλωση βλέπουμε το παρελθόν και το παρόν της μάρκας. Σύντομα θα ακολουθήσει και το μέλλον. Η Citroën 100 χρόνια καινοτομούσε, τόλμησε και το βλέπουμε αυτό σε αυτήν την πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση της λέσης φίλων Citroën και DSEVO. Ευχόμαστε όλοι ψυχα καλή επιτυχία και θα είμαστε πάντα αρρωγοί σε τέτοιες προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ. Ελληνική λέσκη φίλων DSEVO Citroën. Πέμπτη συνάντηση ιστορικών Citroën, Ζάπιο, 24/11/2019. Με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από την ίδρυση της αγαπημένης μας εταιρείας, Citroën, αποφασίζουμε να διοργανώσουμε την πέμπτη συνάντηση ιστορικών Citroën. Με συμπαράσταση τη χορηγία από τη Citroën Ελλάς του Ομίλου Αγγελίδη. Η ιδέα για την ίδρυση της λέσχης DSEVO και Citroën δεν είναι ελληνική. Στο εξωτερικό υπάρχουν εκατοντάδες λέσχες με μακροχρόνια εμπειρία. Οι κατασκευαστικές ιδιορυθμίες της Citroën από τον πληθωρικό βάτραχο έως τα αϊθαλίδη κύλιδρα έχουν κερδίσει τις καρδιές όσο το αγαπούν, έτσι που σπάνια αλλάζουν μάρκα. Στην Ελλάδα, όπου λόγω της κατάστασης στο δρόμο, η ασφάλεια και η άνεση στην οδήγηση εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από το αυτοκίνητο, η πρωτοποριακή ανάρτηση της Citroën ενθουσίασε και κέρδισε πολλούς φίλους. Η πρώτη εκδήλωση ήταν μια χειμωνιάτικη εκδρομή τα Χριστούγεννα του 1985 στο καταφύγιο Φλαμπούρι της Πάρνηθος, με μισό μέτρο χιόνι σε 1252 μέτρα υψόμετρο και 4 DSEVO, 2 πόνι και 1 βυζά. Το Σεπτέμβριο του 1986 η λέσχη βρήκε στέγη, νοικιάζοντας μία αίθουσα στο πολύγωνο Κίζη, στην οδό Διστομήτου 15. Μέχρι τότε οι συναισθιάσεις των μελών και φίλων γινόντουσαν στο Ουζερί Μέλους στον Ταύρο. Σύντομα προστέθηκαν και άλλοι φίλοι, μερικοί από τους οποίους είναι σήμερα μαζί μας μόνο με την καρδιά τους. Από το 2000 η λέσχη εργάζεται στο Θησίο, στην οδό Θεσσαλονίκης 38. Σήμερα η λέσχη αριθμεί γύρω στα 100 μέλη και διηγείται από ένα διμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται κάθε 2 χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των Μελών, που είναι το ανώτατο όργανό της. Η λέσχη συντηρείται από τις συνδρομές των μελών της, καθώς επίσης και από εκδηλώσεις που διοργανώνει. Η συνδρομή είναι 60 ευρώ το χρόνο και το κόστος εγγραφής είναι 7 ευρώ. Το να γραφτεί κάποιο μέλος πρέπει να συμπληρώσει αίτηση προς το ΔΣ της λέσχης μαζί με 2 φωτογραφίες. Η διαδικασία αυτή γίνεται από τα μέλη του νομού Αττικής στα γραφεία της λέσχης, ενώ για τα μέλη επαρχίας κατόπιν συνενώσεως.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη μπορεί να έχουν ασφαλιστικά συμβόλαιο ή προνομιακές τιμές, το δικαίωμα συμμετοχές σε εκδρομές ανά την Ελλάδα και Ευρώπη, 16 συμμετοχές σε αντίστοιχες παγκόσμιες συναντήσεις φίλων ΔΕΣΕΒΟ, τη δυνατότητα παρακολούθησης τεχνικών σεμιναρίων και τη σωστή λειτουργία των αυτοκινήτων τους, φροντίδα για την προμήθεια ανταλλακτικών και τέλος, ένα ωραίο χώρο συνάντησης, όπου κάθε Δευτέρα και Παρασκευή βράδυ μπορούν τα μέλη να συναντηθούν, να πιούν ένα ποτό, να ακούσουν μουσική, να παίξουν μπιλιάρδο και ξύλινο ποδοσφαιράκι, να μοιραστούν φωτογραφίες από εκδρομές, να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες για τα αγαπημένα τους αυτοκίνητα και γενικά να περάσουν κάποιες ώρες χαλάρωσης στο δικό τους χώρο. Θα είναι μεγάλη μας ικανοποίηση να μας επισκεφτείτε, όπου με μεγάλη χαρά θα σας κεράσουμε ένα ποτό γνωριμίας. Η λέσχη μας θα είναι ανοιχτή κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11.30. Θεσσαλονίκης 38, ταχυδρομικός κώδικας 11854, τηλέφωνο 210-3480-761 και το email info@2sevoclub.gr. Ελληνική λέσχη φίλων ΔΕΣΕΒΟ Citroën. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο βράβλιο χώρο του Ζαπίου στον καφέ,
δόθηκα μία μίνι ενημέρωση στους παρευρισκόμενους για την ιστορία της Citroën. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην πέμπτη συνάντηση στο ιστορικό Citroën. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας για όλα αυτά τα ωραία αυτοκίνητα. Φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της ίδρυσης της εταιρείας Citroën και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε πλάι μας αυτή την οργάνωση της Citroën Ελλάδος και τον Όμιλο Σικελίδη που μας βοήθησαν και μας υποστήριξαν σε αυτή την δήλωση. Είναι η πέμπτη χρονιά που το κάνουμε και ελπιστούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την ωραία συνάντηση. Φέτος έχουμε και ρεκόρ συμμετοχών, πάνω από 80 αυτοκίνητα. Και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και την ομορφιά που δημιουργεί ο κόσμος που ήρθε. Και τα μέλη αλλά και οι φίλοι που ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Θα δείξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έχει επιμεληθεί το μέλος και φίλος ο Γιάννης Ελληνιαδάκης. Αλλά πέραν ότι ήθελα να ευχαριστήσουμε την εταιρεία που μας υποστήριξε σε αυτή την οργάνωση. Θα ήθελα να φωνάξω τον πρόεδρο της ΕΟΦΥΡΙΠΑ, τον κύριο Δημήτρη Βερναβάκη, ο οποίος μας τίμησε την παρουσία του, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό και μετά να περάσουμε στο ωραίο βίντεο που έχει ο Γιάννης να μας δείξει για την ιστορία της Citroën. Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Θα να ευχαριστήσω θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Deutsche Vogue Club και προσωπικά του φίλου του Δημήτρη, τον πρόεδρο της Λέσχης, για την πρόσκληση αυτή. Εγώ έχω λατρεία με τις Citroën. Πάντα στο σπίτι υπήρχε μια Citroën και εξακολουθεί να υπάρχει από τότε που γεννήθηκα. Μου θύμισε παλιές ωραίες εποχές. Όταν ξεκίνησα και πήρα το δίπλωμά μου με μια τραξιόν στην Αλεξάνδρεια, όταν ήμουν 18 χρονών, και τα τόσο εγώ, που είναι ένας τρόπος ζωής. Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ στον χορηγό σας, Citroën Ελλάς, την Όμιλο Σικελίδη, και μπράβο σας για αυτό που οργανώσατε σήμερα, που πραγματικά θα πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλες δέσεις. Συγχαρητήρια σε όλους και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, και τώρα να περάσουμε στο Γιάννη Λιναδάκη, όπως κάθε χρονιά. Κάπου η συνάντηση αυτή είναι αφιερωμένη φέτος, αν και άλλο στην κατόρθωνα της Citroën. Ούτε καλά που έρχεστε κάθε χρόνο. Θα δούμε πρώτα ένα πολύ εικαστικό βιντεάκι για την, όχι για την ιστορία της Citroën, είναι περισσότερο σκηνογραφικό. Δείχνει παλιά και νέα μοντέλα της Citroën. Διαρκεί πολύ λίγο και μετά θα μιλήσουμε για την ιστορία της μεγάλης αυτής μάρκας και θα αναλάβω εγώ. Αυτό είναι δώρο της αντιπροσωπείας, είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά, προσέξτε πολύ. Πώς το λένε εδώ. Αν έχετε την καλοσύνη λίγο πιο πίσω. Εκεί, ευχαριστώ. Λοιπόν, το βιντεάκι μας τελείωσε. Φαντάζομαι είδατε αυτοκίνητα που λίγο πολύ τα έχετε, μάλλον. Τώρα ακούμε λίγο την ιστορία της Citroën. Όλα ξεκίνησαν από αυτόν τον κυριούλη στη φωτογραφία. Είναι ο Αντρέ Citroën. Είναι γόνος μεγάλης πλούσιας οικογένειας Εβραίων που ζούσαν αρχικά στην Ολλανδία. Οι γονείς του ήταν πτωχοί αθαμαντορίχοι. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Και του χρόνου όντως πάλι εδώ να τα ξαναπούμε.